Με τη λήξη της πρώτης χορευτικής περίοδου και ένα χρόνο μετά την ίδρυσή της, σας καλωσορίζω σε αυτή τη μεγάλη συνδιοργάνωση που γίνεται υπό την αιγίδα της Καινοτομικής Επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρεια και της Περιφερειακής Ενότητας Συμμαχίας στο πρώτο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών με έδρα την πόλη μας. Το μήνυμα που θα θέλαμε να δώσουμε απόψε είναι ότι η δύναμη των ανθρώπων, η θέληση, η αγάπη για τα κοινά, το ήθος, ο καθαρός λόγος και οι σχέσεις είναι αξίες αναντικατάστατες. Έτσι λοιπόν και με μόνο εφόδια τα παραπάνω ένα χρόνο πριν, μια αγαπημένη παρέα καθημερινών ανθρώπων τόλμησε να δημιουργήσει ένα νέο χώρο πολιτισμού. Ένα νέο χώρο έμπνευσης για μικρούς και μεγάλους. Ένα χώρο πρωτοβουλειών, φιλανθρωπικού έργου, διάδοσης του πολιτισμού και των παραδόσεών μας. Όλοι μας άνθρωποι έμπειροι στη ζωή, στον επαγγελματικό τομέα αλλά και στον χώρο του πολιτισμού, συνεργαστήκαμε, μιλήσαμε, συνδυάσαμε σκέψεις και ιδέες και προχωρήσαμε. Από την πρώτη στιγμή η ανταπόκριση όλων σας ήταν μεγάλη. Γρήγορα το σωματείο μας ενισχύθηκε με σύγχρονες υποδομές, απέκτησε τη δική του ματιοθήκη, απέκτησε δομές και οργάνωση και σήμερα λειτουργεί απαρεγμόντας περισσότερο από 300 μέλη και χορευτές. Ο πύχης για την εστία αρμουδιωτών ήταν και θα είναι πάντα ψηλά. Μοχλός για όσα έγιναν και όσο περισσότερο θα γίνουν ακόμη ήταν, είναι και πάντα θα είναι ο άνθρωπος. Πιστεύουμε στο ομαδικό πνεύμα, στην αξία και στις δεξιότητες όλων. Ό,τι έγινε, ό,τι επιτεύχθηκε, ήταν αποτέλεσμα όλων και πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Η απόφαση για την ενέργεια του πρώτου Διεθνούς Φεστιβάλ Αλεξάνδρειας ήταν μια από τις μεγάλες προκλήσεις που αποφασίσαμε να αναλάβουμε. Για τη στιγμή που τέθηκε ως ιδέα από μέλος του Συμβουλίου μας, όλοι συνεργαστήκαμε επί μήνες και με απόλυτο πείσμα για να καταφέρουμε να σας παρουσιάσουμε σήμερα ένα τριήμερο με διεθνές άρωμα. Σε αυτό το σημείο να χαιρετήσω και να καλωσορίσω τις ξένες αποστολές από τις τρεις χώρες που φιλοξενούνται απόψε και τις δύο επόμενες ημέρες στον τόπο μας. Τρεις ξένες αποστολές από τρεις διαφορετικές χώρες οι οποίες θα φιλοξενηθούν, θα γνωρίσουν τον τόπο μας, την ιστορία μας, αλλά και τις γεύσεις και τον πολιτισμό μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ απευθύνουμε στους τέσσερις συλλόγους της περιοχής μας που μας τιμούν απόψε και με τη συμμετοχή τους αλλά και στο διήμερο που έρχεται. Κλείνοντας επίσης, θα πρέπει να ευχαριστήσουμε όλους εσάς, τους χορηγούς μας που μας συνδράματε είτε οικονομικά, είτε με ήδη απαραίτητα για την διοργάνωση, είτε και με την προσωπική συνεργασία. Σας ευχαριστώ και καλή διασκέδαση σε όλους.